Στην κατάψυξη έχει μπει το ροπέδιο Λασιθίου. Στους μείον 2 βαθμούς η θερμοκρασία και με τις χιονοπτώσεις να συνεχίζονται. Το χιόνι έχει ξεπεράσει τους 25 πόντους, ενώ το μεσημέρι εγκλωβίστηκαν οχήματα από το Κράσι μέχρι την είσοδο του ροπεδίου. Μηχανήματα του Δήμου βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία σε όλο το περιφερειακό δίκτυο, με προτεραιότητα το περιφερειακό δίκτυο και τις δομές υγείας. Προβλήματα παρουσιάζονται από την πλευρά της Χερσονήσου, στο Σελία Μπέλου, στην είσοδο του ροπεδίου Λαστρίου, που έχει πολύ χιόνι και εκεί. Από οχήματα τα οποία δεν έχουν εφοδιαστεί αντιοριστικές αλυσίδες και έχουμε αρκετούς εγκλωβισμούς. Οι δρόμοι από το ροπέδιο προς τα ορεινά είναι κλειστοί, καθώς το χιόνι ξεπερνά τους 60 πόντους. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου, είναι ακραίο το φαινόμενο, δεν είναι περίοδος για εκδρομή αυτή τη στιγμή. Το χιόνι έχει φτάσει μέχρι πολύ χαμηλά, μέχρι τα μάλια. Οι δρόμοι προς τα ορεινά είναι κλειστοί, όλοι οι δρόμοι προς τα ορεινά. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται μετά δυσκολίας λόγω παγετού και συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, ενώ τα χιονιστικά μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν συνεχώς για να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου επιχειρούν 2 γκρέιντερ εντός του Οροπεδίου Λασιθίου, ένας φορτωτής. Μεγάλη παράκληση λοιπόν όσοι μετακινούνται και μόνο για κατεπήγοντες λόγους να έχουν αντιοριστικές αλυσίδες, και η προτεραιότητα που δίνουμε είναι για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, άρα στο κομμάτι εντός του Οροπεδίου Λαστίου, τον περιφερειακό δρόμο, το Δαχτυλίδι. Τα σχολεία στο Δήμο Οροπεδίου θα μείνουν κλειστά για τη Δευτέρα και την Τρίτη, με το Δήμαρχο να αναφέρεται και στο επόμενο κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο ξεκινά από το απόγευμα της Δευτέρας. Προβλέπεται ολικός παγετός με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός για όλη το 24ωρο. Το επόμενο κύμα, το έντονο, θα είναι από αύριο το απόγευμα και μετά. Έντονες οι χιονοπτώσεις και στα Νόγια, όπου το κρύο επίσης είναι τσουχτερό, καθώς η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν. Το πρωί ξεκίνησε με έντονο παγετό και η πυκνή χιονόπτωση άρχισε μετά τις 10 η ώρα. Τώρα έχουμε γύρω στους 20 πόντους χιόνι και το φαινόμενο συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, δηλώνει ο Δήμαρχος Ανογίων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Τα μηχανήματα επιχειρούν διαρκώς, έχουμε ρίξει και αλάτι, το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό. Χρειάζεται βέβαια τα επιβατικά αυτοκίνητα να φοράνε αλυσίδες από τα 600 μέτρα και πάνω, και πιστεύω ότι από αύριο το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ενδεχομένως το πιο μεγάλο κύμα, το οποίο λένε και οι μετεωρολόγοι. Το χιόνι άγγιξε τους 20 πόντους, ενώ οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί. Το πρωί όταν είχε αρχίσει η χιονόπτωση μας ζητήθηκε βοήθεια από ένα λεωφορείο το οποίο είχε εκδρομής για να το βοηθήσουμε να μπορέσει να περάσει το δρόμο και να κινηθεί προς το Ηράκλειο. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα μέχρι νεότερης ανακοίνωσης από τον Δήμο Ανοχίων.